7 μέτρα για γενικές εξετάσεις low budget έλαβε φέτος το Υπουργείο Παιδείας σε μια προσπάθεια να προσαρμόσει το κόστος στις επιταγές του μνημονίου. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση φέτος μας εκπλήσει συνεχώς και δυστυχώς μας εκπλήσει την τελευταία στιγμή. Δεδομένου ότι οι πανελλήνιες είναι εξετάσεις που γίνονται μια φορά το χρόνο, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει γίνει ένας προγραμματισμός πολύ νωρίτερα για να μην φέρει σε δύσκολη θέση γονείς και μαθητές. Ενώ οι μαθητές προετοιμάζονται για την αυλαία των πανελλαδικών τη μεθεπόμενη Πέμπτη, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση των κατατόπους εξεταστικών κέντρων, υπάρχει φέτος μείωσή τους έως και κατά 1/3, ανάλογα με την περιφέρεια. Και μπορεί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη να είναι λιγότερα τα εξεταστικά κέντρα, δεν θα συμβεί το ίδιο και στην Αχαΐα. Όπως δηλώνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, τα εξεταστικά κέντρα θα μείνουν όσοι είχαν και τις προηγούμενες χρονιές. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εξεταστικά κέντρα. Αναφέρομαι γενικότερα που θα ξεκινήσουν ομαλά οι πανελλήνιες εξετάσεις και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μάλιστα, φέτος έχει ανακοινωθεί και έχουμε άμεσα με 12 Μαΐου την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μια παράταση στην προσέλευση των υποψηφίων. Περίσταν 8 η ώρα να ξεκινούν οι εξετάσεις, φέτος είναι 8.30, για να προσαρμοστούν και οι μαθητές των Εσπερινών Νοικίων που για πρώτη φορά φέτος θα δώσουν πρωί, θα δώσουν όλοι μαζί. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ, καθώς καταργούνται τα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα, μεταξύ αυτών και της Πάτρας, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα και να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδά τους. Κάθε λογικός άνθρωπος θα το έβλεπε τη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες παράλογο. Ίσα-ίσα, η μέρημνα τόσα χρόνια έχει ληφθεί ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι να τους ταλαιπωρούμε ειδικά αυτές τις ημέρες, και με δεδομένο ότι δεν είναι μία ημέρα των εξετάσεων, είναι αρκετές, οπότε πρέπει κάπου να βρουν το συγκεκριμένο κατάλημα και η μετακίνηση δεν είναι εύκολη για αυτούς. Νομίζω ότι λογικά αυτό το πράγμα θα πρέπει να αποφευθεί. Αναμένω την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Το αίτημα έχει κατατεθεί και γραπτός στην αρμόδια υπεύθυνη των διεξαγωγής των εξετάσεων και προς τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Πανάρετο, για την λειτουργία, τη συνέχιση λειτουργίας του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Παιδείας θα το δει με την δέουσα προσοχή. Αλλάζει η ώρα προσέλευση των υποψηφίων, η οποία πηγαίνει στις 8.30 το πρωί. Ενώ οι εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων φέτος θα γίνουν για πρώτη φορά το πρωί μαζί με τους αποφύτους των πρωινών, προκειμένου να εξοικονομηθούν κονδύλια. Ακόμη οι εξετάσεις προσδιορίστηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, φέτος για τις 12 Μαΐου, προκειμένου να μην απασχοληθεί εκπαιδευτικό προσωπικό πολλές ημέρες του Ιουλίου. Οπότε η μισθοδοσία τους θα είναι αυξημένη λόγω χρήσης καλοκαιρινής αδείας.